Καλημέρα και χρόνια πολλά. Είναι η Δευτέρα σήμερα, 6 Ιανουαρίου 2020 και είναι η μέρα των Θεοφανίων και στην Κύπρο στα Φώτα, στα Θεοφάνια, λέμε καλημέρα και τα Φώτα και την Πουλουστρίνα πρώτα. Καλημέρα και σήμερα που είναι Θεοφάνια και επειδή πρόλαβα και σου είπα πρώτος καλημέρα, δώσε μου το δώρο. Παραδοσιακά στα Θεοφάνεια οι παππούδες, οι γονείς, οι νονοί, οι νονές έδινα δώρο 1-2 γρόσια, δηλαδή κέρματα στα παιδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πίνουμε καφέ και είμαστε έτοιμοι να πάμε στην πρώτη επιστολή της μέρας, η οποία μου θυμίζει μια επιστολή που κάναμε τις προηγούμενες μέρες, αλλά έχει κάποιες διαφορές. Ένας ψυχοφθόρος γάμος, έγραψε η φίλη ως τίτλο. Εγώ όμως θα τον άλλαζα και θα έλεγα «Έγινε πατέρας και τα έπαιξε». Καλησπέρα σας, καλημέρα σας. Είμαι 29 χρονών, μητέρα ενός βρέφους. Ο άντρας μου είναι 4 χρόνια μικρότερος μου. Είμαστε μαζί σύνολο 9 χρόνια. Γνωριζόμαστε από παιδιά. Η σχέση μας ξεκίνησε από διεκδίκηση από την πλευρά του τότε, με πολλή διεκδίκηση, κολακευτικά, έγιναν όλα πολύ γρήγορα, μείναμε μαζί, φτιάξαμε το χώρο μας όπως εμείς θέλαμε και γενικά περνούσαμε όλα τα χρόνια μαζί πάντα και παλεύοντας χωρίς βοήθεια από κανέναν και καταφέρναμε ό,τι θέλαμε. Να σημειώσω ότι εγώ προσωπικά είχα αρκετά οικογενειακά προβλήματα, τα οποία τα γνώριζε ο σύντροφός μου και με πήρε με τα προβλήματα που είχα, ακόμα και τις δύσκολες φάσεις που περνούσα συναισθηματικά. Όλα κυλούσαν πολύ όμορφα, ήμουν πάντοτε προτεραιότητα για εκείνο. Αποφασίσαμε να κάνουμε παιδί και τα καταφέραμε. Μπράβο, να ζήσει το παιδάκι. Ο άντρας μου έκανε 2 δουλειές για να μην μας λείψει τίποτα και εγώ δουλεύω. Απλώς ξεκινήσαμε τις διαδικασίες να κάνουμε τη βάφτιση μαζί με το θρησκευτικό γάμο. Εγώ μόλις γέννησα πέρασα επιλόχια κατάθλιψη. Δεν ζήτησα βοήθεια, γιατί έτυχαν και άλλες καταστάσεις και πίστευα ότι μπορούσα να τα καταφέρω μόνη μου. Κλείστηκα στο σπίτι να είμαι με το παιδί, ο άντρας μου δούλευε και τα Σαββατοκύριακα. Ήμασταν σπίτι γιατί είτε δεν μας έφταναν τα χρήματα ή για να ξεκουραστεί ο άντρας μου. Όσο περνούσε ο καιρός μου έλεγε ότι δεν είναι καλά και ότι κουράστηκε. Και γενικά εγώ του είπα να σταματήσει τη δεύτερη δουλειά και να κάτσει σπίτι και να ξεκουραστεί και να με βοηθήσει και εμένα λίγο με το παιδί. Δεν το δεχόταν. Για να μην σας κουράζω, 2 μήνες πριν το γάμο μου ανακοίνωσε ότι δεν με βλέπει ερωτικά, δεν με θέλει και δεν θέλει να γίνει ο γάμος για τον οποίο τα είχαμε ετοιμάσει όλα. Ο λόγος, όπως μου είπε, ήταν ότι τον κούρασε ο χαρακτήρας μου. Προσπάθησα να του εξηγήσω ότι όλοι οι γάμοι περνάνε δυσκολίες και ότι μας έπεσαν όλα μαζεμένα. Εγώ θα έλεγα ότι όλες οι προετοιμασίες γάμου περνάνε δυσκολίες και όλοι όσοι γίνονται γονείς για πρώτη φορά περνάνε δυσκολίες και όντως σας έπεσαν όλα μαζεμένα. Δέχτηκα να μην γίνω γάμος παρόλο που μου στήχησε πολύ. Αυτός ήταν ανένδοτος για το δικό μας το θέμα, τον ένοιαζε μόνο το παιδί. Γίνανε πολλές φασαρίες και λόγια και μου έλεγε πάντα ότι φταίω εγώ και για όλα μου δημιουργούσε τύψεις. Είχα ξαφνικά απέναντί μου έναν άλλον άνθρωπο. Βίωνα από αυτόν απαξίωση, κοροϊδία και ειρωνία. Μετά πολλά χωρίσαμε, έφυγα από το σπίτι. Μετά από 10 μέρες μου είπε να προσπαθήσουμε με όρους βέβαια και εγώ δέχτηκα. Αλλά δεν βλέπω καμία αλλαγή. Νιώθω ότι μου είπε να γυρίσω μόνο για το παιδί. Λέει πως δεν είναι έτσι, αλλά δεν μου δείχνει και κάτι θετικό. Ξέχασα να αναφέρω ότι ζήτησα και ψυχολογική βοήθεια για να σταθώ στα πόδια μου και να βρω τον εαυτό μου. Χάρηκε γι' αυτό, αλλά με την πρώτη ευκαιρία που ανοίγω κουβέντα, μου θυμίζει ότι εγώ φταίω για όλα, για τον τρόπο που μου μιλάει, που με κοιτάει και για αυτά που νιώθει και ότι εγώ έχω το πρόβλημα, εγώ που άλλωστε πάω και στον ψυχολόγο. Αυτό το να χτυπάμε στο σύντροφο μας, τη σύντροφο μας, ότι πάει στον ψυχολόγο, είναι καλή ιδέα. Βέβαια, όλα αυτά όχι με ευγενικό τρόπο. Εγώ δεν θέλω να χωρίσω, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν τα πράγματα όπως πριν. Το ερώτημα μου είναι, αν αξίζει με βάση αυτά που σας είπα, όσο πιο σύντομα μπορούσα, να ανέχουμε αυτή τη συμπεριφορά και την αδιαφορία και τις ενοχές που μου δημιουργεί. Ενώ έχω ζητήσει τη βοήθεια και τη ψυχολογική και δεν θέλω να το χάσω. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω και στα μάτια του την αδιαφορία και τη διαφορά στον τρόπο που μου φέρεται. Σας ευχαριστώ και χάρηκα μου απαντήσατε. Ιστερόγραφο, το θέμα είναι ότι νιώθω βασικά. Το θέμα είναι ότι νιώθω βασικά με έχει κάνει να πιστέψω ότι για ό,τι γίνεται φταίω εγώ
και με ρίχνει πολύ ψυχολογικά. Νιώθω ενοχές, τύψεις και για πράγματα που έχω την κρίση να ξέρω ότι δεν φταίω. Gaslighting είναι αυτό. Να διαβάσει το βιβλίο μου Ψυχολογικός Πόλεμος, όπου εξηγεί τι είναι το gaslighting. Εκείνος δεν φταίει πουθενά, λέει, μόνο εγώ. Εκείνος με αγάπησε, λέει, με λάτρεψε, δεν μου έλειψε τίποτα και φταίω εγώ με το χαρακτήρα μου. Πέρα από τη δυναμικότητα που είχα, που δεν ήταν και μεγάλη, δεν άλλαξε κάτι σε μένα. Και έχω ρωτήσει τους πολύ οικείους μου και όλοι μου λένε ότι δεν βλέπουν κάποια αλλαγή πάνω μου. Λοιπόν, φιλενάδα, όταν το μωρό κάνει μωρό, πελανίσκει. Η λέξη μωρό, στην αρχαία ελληνική, μωρό σημαίνει τρελός και πελανίσκει σημαίνει τρελαίνεται. Λοιπόν, τι έχει συμβεί τώρα. Υποθέσεις κάνω, εννοείται, γιατί ακούω τα πράγματα έτσι όπως μου τα γράφεις εσύ. Είναι πάρα πολύ πιθανό ο άνδρας σου να έπαθε τεράστιο σοκ που έγινε πατέρας. Να ένιωσε μεγάλη ανασφάλεια που εσύ έπαθες επιλόχια κατάθλιψη και αυτός ήταν ο μόνος ενήλικας μέσα στην οικογένεια που ήταν καλά και προσπαθούσε με δύο δουλειές και πολύ κόπο να τα βγάλετε πέρα. Έπεσε και ο προγραμματισμός του γάμου και της βάφτισης, που είναι πολύ κουραστικό πράγμα. Είναι πάρα πολύ κουραστικό πράγμα να προετοιμάζεις θρησκευτικό γάμο και βάφτιση, έστω και αν θα έχεις λίγους καλεσμένους, γιατί είναι ένα σωρό βλακίες που πρέπει να κάνεις, τα στέφανα, οι βέρες, οι κουμπάροι, η εκκλησία, το κέντρο, είναι χώρος δεξιός, είναι πάρα πολλά φασαρλίδικα πράγματα, πάρα πολλά. Εγώ προσωπικά, που είχα παντρευτεί με ένα πολύ μεγάλο γάμο το 1996, δεν ήθελα να παντρευτώ τώρα με κόσμο, πέρσι που παντρεύτηκα, και το είχαμε κάνει με μόνο 40 καλεσμένους και πάλι μας κούρασε αυτό το πράγμα. Όχι οι καλεσμένοι μας κούρασε η προετοιμασία για αυτό το πράγμα. Κάναμε και την ελάχιστη προετοιμασία, δεν κάναμε και τίποτα σπουδαίο. Όντως είναι κόπος και είναι και φοβιστικό. Επίσης ο άνδρας σου είναι νεαρός, είναι μικρός και εσύ είσαι μικρή, είσαι 29, αυτός είναι 25. 25 χρόνια ένα αγόρι, ακόμη δεν έχει οριμάσει, ακόμη δεν έχει βρει τον εαυτό του. Είναι πολύ νωρίς για να γίνει πατέρας, φυσικά. Επειδή και εμείς γίναμε γονείς μικροί, και εγώ έγινα μικρή μάνα. Εγώ έγινα 22 ετών μάνα και ο πρώην άντρας μου ήταν 23 όταν γεννήσαμε τον Λάζαρο, 25 ήμουν εγώ όταν γεννήσα την Κυριακή, 26 ο πατέρας της. Ξέρεις, η ιστορία σου μου θυμίζει πολύ τη δική μας. Ότι κάναμε νωρίς. Εντάξει, εμείς είχαμε διαφορές με την έννοια ότι δεν είχαμε μακρόχρονη σχέση όπως είχατε εσείς προηγουμένως, ούτε είχαμε μακρόχρονη καλή συμβίωση όπως είχατε εσείς προηγουμένως. Αυτά είναι υπέρ σας. Είναι πολύ υπέρ σας αυτά ότι ήταν μακρόχρονη σχέση σας και ήσασταν καλά μαζί για πολύ καιρό. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί με βοήθεια και με προσπάθεια να ανακάμψετε. Εμείς είμαστε διαφορετικά, κάναμε μόνο 9 μήνες αραβωνιασμένοι, σχέση και αραβώνας 9 μήνες, ο γάμος, το παιδί ήρθε στο χρόνο και θυμάμαι ότι εγώ ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη, σαφώς τα νεύρα μου και η ψυχική μου υγεία έχει επηρεαστεί και από τις εγκυμοσύνες και από τις γέννες, όμως ως γυναίκα και ως μάνα είχα έτσι έντονη την αίσθηση του καθήκοντος, του στυλ δεν πρέπει να τα βάλω κάτω, δεν πρέπει να σταματήσω να αγωνίζομαι συναισθηματικά, ψυχολογικά, έχω παιδιά, είμαι υπεύθυνη για αυτά τα μικρά πλάσματα που έφερα στον κόσμο, κακώς πήρα απόφαση να κάνω παιδιά σε πολύ νεαρή ηλικία, αλλά shit happens, κάσε και κολύμπα. Αυτά τα γράφω και στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις ψυχογιός του 2017. Μπορείς να το βρεις στα βιβλιοπωλεία, το «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά». Νομίζω θα είναι χρήσιμο για σένα που έγινες μικρή μαμά. Περιγράφω την εμπειρία μου μεγαλώνοντας τα παιδιά μου σε πολύ νεαρή ηλικία και μονογονιός από ένα σημείο και μετά, που δεν σου εύχομαι εσύ να είσαι μονογονιός. Δεν είναι καλή ιδέα να αποφασίσεις να είσαι μονογονιός, άλλο ας σου τύχει. Λοιπόν, θυμάμαι ότι εγώ τότε παρόλες τις δυσκολίες, παρόλη την κόπωση και αυτά, ένιωθα ότι πρέπει να το παλέψουμε. Έβλεπα τότε στον πρώην άνδρα μου ότι είχε φοβηθεί, είχε τρομάξει από τις ευθύνες και από τις υποχρεώσεις της γονεϊκότητας και είχε πάρα πολύ άγχος για το οικονομικό κομμάτι, τρομερό άγχος για το οικονομικό κομμάτι. Ενώ εγώ πάντοτε ήμουν πιο χαλαρή, του στείλει ρε παιδί μου, κάθε μέρα να τα βγάλουμε πέρα και αύριο θα αγωνιστούμε για να τα βγάλουμε πέρα και αύριο, όπως είμαι και τώρα. Δηλαδή δεν με απασχολούσε τόσο πολύ το οικονομικό του στυλ να πέφτω το βράδυ και να μην κοιμάμαι επειδή δεν έχω χρήματα στην άκρη, επειδή χρωστάω χρήματα κλπ. Για να είμαστε και δίκαιοι με τους άνδρες, η κοινωνία μας, ο τρόπος που είναι δομημένη η κοινωνία μας και ο τρόπος με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει,
δίνει στους άντρες την ευθύνη, τη σοβαρή ευθύνη για το οικονομικό και δίνει στον άντρα την ευθύνη να παρέχει οικονομικά για την οικογένεια του. Θυμάστε την ιστορία, χθες προχθές πότε ήταν, με την κοπέλα που είναι έγκυος τώρα στο δεύτερο μωρό και που ο άντρας της δεν την αφήνει να δουλεύει και δουλεύει μόνο αυτός και παρόλα αυτά νιώθει ταλαιπωρημένος, κουρασμένος και αυτά και είναι και αυτή κουλουβάχατα. Κουλουβάχατα ο γάμος μου, αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι ο άντρας σου κουράστηκε. Κουράστηκε και αυτό τον έφτασε σε ένα σημείο που τα τίναξε όλα. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι να μην κάνετε γάμο. Εφόσον έχετε κάνει πολιτικό γάμο, δεν είναι για να κάνετε θρησκευτικό γάμο, και εφόσον δεν είστε και θρήσκοι, ή αν είστε θρήσκοι και θέλετε να κάνετε θρησκευτικό γάμο, κάντε τον μόνο με ένα κουμπάρο, τίποτα άλλο, μην κάλεσετε άλλο κόσμο, και βαφτίστε το μωρό απλά, αν θέλετε να βαφτίσετε το μωρό. Δηλαδή, σταματήστε να προσπαθήσετε να προσπαθείτε να ικανοποιήσετε την κοινωνία και τις απαιτήσεις της κοινωνίας τη στιγμή που μπαίνει σε κίνδυνο η ουσία της σχέσης σας και η ουσία του ερχόμου του παιδιού στη γη. Διφέρατε ένα νέο άνθρωπο στον κόσμο και αντί να είστε χαρούμενοι να χαρείτε το μωρό σας και να χαρείτε τη γονεϊκότητα και μαζί να αγωνιστείτε για τις δυσκολίες της γονεϊκότητας, το να ορίσουμε γάμο και να προετοιμαζόμαστε για γάμο και για βάφτιση που σημαίνει τουλάχιστον 3-4.000 ευρώ, έτσι οικονομικά τώρα. Και για εσάς φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν έξτρα 3-4.000 ευρώ να κάνετε γάμο και βάφτιση, είναι πολύ μεγάλη πίεση πάνω στον άντρα σου. Καλά έκανες και καλά κάνεις και πας στο ψυχολόγο για να διαχειριστείς την επιλογή ακατάθλιψη. Καλά έκανες. Δεν φταίσαι εσύ για την επιλογή ακατάθλιψη. Είναι θέμα γονιδίων, είναι θέμα ορμονών. Πολλές γυναίκες μετά τη γέννα παθαίνουν επιλογή ακατάθλιψη. Τι να κάνεις για τον άντρα σου, με ρωτάς. Η γνώμη μου είναι να σταματήσεις να τον παρακαλάς και να σταματήσεις να είσαι τόσο δεδομένη. Γιατί από τη στιγμή που εσύ είσαι το στυλ, δεν θέλω να χωρίσω και θέλω να είμαστε μαζί και δηλαδή σαν να του λες ότι όπως και να μου συμπεριφέρεις εγώ θα το δεχτώ, εγώ θα το ανεχτώ, πρέπει να βάζουμε όρια. Και τα καλά ζευγάρια και τα ζευγάρια που τα καταφέρνουν να είναι καλά μαζί είναι εκείνοι που ανά πάσα στιγμή λένε άμα μου κάνεις το τάδε έφυγα. Πώς ήταν ο Βαρθακούρης και Αντελίνα, ο Χάρης και η γυναίκα του που ήταν στο κλουμπ τρότες που κάθε λίγο τελειώσαμε και με χιούμορ και πλάκα φυσικά, αλλά αν έχεις μέσα στο μυαλό σου ότι εγώ αποκλείεται να χωρίσω με τον άντρα μου, όποιος και να είναι ο άντρας σου, ή αποκλείεται να χωρίσω με τη γυναίκα μου, όποιος και να είναι η γυναίκα σου, χάνεις κάθε διαπραγματευτική αξία. Για τα ζευγάρια τα οποία έχουμε στο μυαλό τους ότι αποκλείεται να χωρίσουν και θεωρούν δεδομένη την κατάσταση, και έχουν ίσως περισσότερες πιθανότητες να χωρίσουν. Είναι πιο υγιής ματιά, πιο υγιής αντιμετώπιση του στυλ. Ναι, μεν σε αγαπώ, αλλά έχω και κάποια όρια. Δεν ανέχομαι από εδώ και πέρα. Αν ξανακάνεις το συγκεκριμένο που έκανες, τελειώσαμε. Δηλαδή, εσύ είσαι εκεί δεδομένη για τον άντρα σου. Σου είπε όλα αυτά που σου είπε, στη βδομάδα σου είπε να πας πίσω, πήγες. Γιατί πήγες. Γιατί πήγες. Γιατί πήγες. Γιατί πήγες τη στιγμή που νιώθεις και υποψιάζεσαι ότι μόνο για το παιδί σου είπε να πας. Ενώ, όχι παίξε το δύσκολο, γίνε λίγο πιο δύσκολο, βάλε λίγο πιο ψηλά τον πήχη. Δείξε του και αυτό να καταλάβει ότι δεν είναι καλή ιδέα να ικανοποιείσαι, να ικανοποιείστε με ημίμετρα. Λοιπόν, εγώ νομίζω μπορεί να είναι και θα περάσει. Αυτό νομίζω. Δείξε λίγη κατανόηση του στυλ να μην περιμένεις γάμου και βάφτιση και τέτοια που είπες ότι το δέχτηκες αλλά με βαριά καρδιά. Αυτά είναι, μάνα μου, αυτά είναι μόνο γιατί είναι μόνο για τους άλλους, είναι για το φαίνεστε, δεν είναι για το είναι. Η τελετή του γάμου, το μυστήριο του γάμου που να γίνει με πολύ κόσμο και τέτοια και αυτά και τις βάφτισης. Σου λέω, αν είσαι θρήσκα, πηγαίνετε, κάντε το χαλαρά, με ένα μάρτυρα, με δυο κουμπάρους, τίποτα παραπάνω. Δεν είναι αυτό που έχει σημασία. Μετά από 20 χρόνια γάμου και 30 χρόνια γάμου, δεν έρχεται κάποιος να σκεφτεί τι ωραία που ήταν η τελετή του γάμου μας. Θα σκεφτούν τι ωραία πέρασε με αυτόν τον άνθρωπο, τι άσχημα πέρασε με αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει. Σου στέλνω την αγάπη μου. Νομίζω είναι μπόρα και θα περάσει, αλλά χρειάζεται και εσύ να αναχτίσεις την αυτοεκτίμησή σου και την αυτοπεποίθησή σου. Τώρα, γιατί ο άντρας σου λέει ότι φταίει για όλα εσύ, επειδή είναι εύκολη λύση να φταίει για όλα η γυναίκα μας. Εύκολη λύση είναι και είναι κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, ακαταχωμένος για τα χρήματα και ξεσπάει πάνω σου με ένα εγωιστικό τρόπο. Μην του το επιτρέψεις. Βάρ' τον να δει τα πράγματα όπως πραγματικά είναι.
Δεν είναι αγάπη να δεχόμαστε να μας κακοποιεί ο άλλος. Αντιθέτως, είναι αγάπη να βάζουμε όρια και φρένο στην κακοποίηση. Γιατί πολλές φορές, και μιλάω και από προσωπική πείρα, με την έννοια το ότι και εγώ μπορεί να κακοποιήσω τον άντρα μου, όταν δεν μας λέει ο άλλος σταμάτα, όταν δεν μας λέει ο άλλος stop, μπορεί να κάνουμε κάτι και να μην συνειδητοποιούμε ότι είμαστε κακοποιητοί και να θεωρούμε ότι ξεδίδουμε. Όχι, μην το επιτρέψεις. Καλά να είσαι κι εσύ και ο άνδρας σου και το μωρό και εύχομαι σύντομα νέα όλα περαστικά. Σου συστήνω να διαβάσεις το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» και επίσης το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω», το οποίο να το διαβάσεις μαζί με τον άντρα σου, το «Να μείνω ή να φύγω». Που εκεί μιλάει το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω», ξεκαθαρίζει ποια πράγματα είναι οδηγούν αναπόφευκτα ένα ζευγάρι στο χωρισμό και ποια πράγματα μπορούν να ξεπεραστούν. Από όσα μου γράφεις, θεωρώ ότι τα προβλήματα σας μπορούν να ξεπεραστούν. Γιατί δεν μου γράφεις κάτι άλλο, ότι υπήρξε πρόβλημα από την αρχή της σχέσης σας, ότι δεν περνούσατε καλά από την αρχή και αυτά. Περάσατε πολύ καιρό μαζί καλά. Τώρα στην αλλαγή σοκαρίστηκε ο άνδρας σου, αγχώθηκε και με τα χρήματα, κατά τη γνώμη μου φυσικά, υποθέσεις κάνω, και δημιουργήθηκε όλο αυτό. Να έχετε την αγάπη μας όλοι και οι τρεις. Φιλιά. Καλημέρα.